προπονητής του Ηρακλή. Είναι μαζί μας στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καταρχάς, εύχομαι υγεία σε όλους σας εκεί στην ομάδα, μιας και ήταν η πρώτη εχθές, και σε εσάς προσωπικά εννοείται. Και ό,τι καλύτερο για την σεζόν που έρχεται, που ξεκινάει σε λίγο καιρό. Πρώτη εχθές για τον καινούριο Ηρακλή, τον φετινό Ηρακλή. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για σας, να ακούσει ο κόσμος, δηλαδή, αλλά και εγώ. Με ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, για το τι ομάδα θα προετοιμάσετε από εδώ και πέρα μέχρι να εμφανιστεί επίσημα στο πρωτάθλημα. Ναι, είναι αλήθεια ότι η χθεσινή μέρα ήταν η πρώτη ουσιαστικά για όλο τον οργανισμό, όπως σωστά το είπατε, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η ομάδα δεν είναι μόνο ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές. Για μένα η ομάδα, και το λέω από τις περσινές μου πρώτες δηλώσεις, ιδιαίτερα στον Ηρακλή αλλά και σε όλες τις ομάδες, Η ομάδα συντελείται και αποτελείται από πολλούς παράγοντες, και πέρα από τους διοικητικούς παράγοντες και το αγωνιστικό τμήμα, είναι και ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, που πραγματικά με τη συμπαράστασή του μπορεί να αλλάξει και τη μορφή ενός συλλόγου. Πραγματικά ήταν η χθεσινή μέρα μια μέρα ενθουσιασμού, μια μέρα χαράς, γιατί ο κόσμος ουσιαστικά ήταν αυτός που ήταν ο πρωταγωνιστής. Είχε αρκετό κόσμο εδώ στη Μύκρο, και αυτό είναι ένα χαρητικό στοιχείο για τη νέα μας προσπάθεια, η οποία είναι η συνέχεια της περσινής χρονιάς. Η περσινή δύσκολη χρονιά, ένα ξεκίνημα από το μηδέν, με την, νομίζω, αρκετά, με την πολλή δουλειά την οποία έγινε και τη μεγάλη προσπάθεια από όλους, καταφέραμε να έχουμε μια αγωνιστική βάση. Μεθοδικά, οργανωμένα, κρατήσαμε αυτήν την αγωνιστική βάση, ώστε να μπορέσουμε με κάποιες επιλογές μας στο αγωνιστικό κομμάτι να το ενισχύσουμε και ταυτόχρονα να δουλέψουμε όλο το καλοκαίρι, από το τελείωμα, περίπου από τις 20 Μαΐου, από το τελείωμα της περσινής μας σεζόν, να δουλέψουμε και στο οργανωτικό κομμάτι, που καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής, και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, ότι είχε φτάσει στο θάνατο, είχε νεκρώσει. Και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, δεν νεκρώνει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, νεκρώνουν και άλλα κομμάτια του οργανισμού, που αν δεν λειτουργήσουμε δεν μπορεί να πάει τίποτα καλά. Έτσι λοιπόν δουλεύουμε ακατάπαυστα και δεν σταματάμε να δουλεύουμε και στο οργανωτικό και στο λειτουργικό κομμάτι, κάτι το οποίο το αντιλαμβάνει και ο κόσμος, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα, καταρχάς, πόσες κινήσεις, να το πω απλά, για να μπω και εγώ στη φάση του Ηρακλή, και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω σήμερα μαζί σας, με αφορμή και την πρώτη φυσικά. Πόσες μεταγραφές, τι ρόστερ έχετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα? Ναι, η αλήθεια είναι, όπως είπα, ότι είναι η φετινή χρονιά η συνέχεια της προηγούμενης, και σε αυτό θέλω να σταθώ, ότι περίπου 16 παιδιά από την περσινή ομάδα έμειναν στην ομάδα μας, είναι επιλογή δική μου, δική μας, όλου του προπονητικού team, και μάλιστα ήδη υπάρχουν άλλοι 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ρόστερ μας, και η ομάδα σίγουρα θα κάνει άλλες 4 με 5 κινήσεις ποιοτικές για να βοηθήσουν τη νέα προσπάθεια. 4 με 5. Διαβάζω, μίλησα με κάποιους φίλους του Ηρακλή που εμπιστεύομαι τη γνώμη τους, δεν είναι από αυτούς που ενθουσιάζονται εύκολα ή δεν είναι από αυτούς που τα ισοπεδώνουν όλα και είναι όλα χάλια, που αγαπούν την ομάδα, και αυτό που μου είπαν, να σας πω την αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι δεν άκουσαν πολύ έντονα ή όσο θα ήθελαν αυτοί να ακούσουν τη λέξη άνοδο, άνοδος. Δεν την άκουσαν πολύ. Δεν είναι στόχος της ομάδας η άνοδος την επόμενη σεζόν? Να κάνει πρωταθλητισμό δηλαδή, δεν είναι αυτός ο στόχος? Φυσικά και είναι. Απλά το να... Δεν είμαι, τουλάχιστον και εγώ ως άνθρωπος, αυτός ο οποίος τα λέει πολλά λόγια, θεωρώ ότι η δουλειά μας είναι αυτή η οποία δείχνει τους στόχους, και μάλιστα πέρα από τη δουλειά μας είναι και το όνομα του Ηρακλή που μας οδηγεί, είναι μονόδρομος, που, όπως έχω πει και στις προηγούμενες μου δηλώσεις, ότι αργά ή γρήγορα ο Ηρακλής θα πρέπει να βρεθεί στη Super League, θα βρεθεί στη Super League, γιατί ο Ηρακλής σε αυτήν την κατηγορία είναι πραγματικά φιλοξενούμενος. Ίσως να μην τα ακούσανε πολλές φορές, γιατί κρατάμε και εμείς μια φιλοσοφία και μια γραμμή, για να μπορέσουμε αυτήν εδώ την προσπάθεια να μην την φορτώσουμε στα νέα τα παιδιά που έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετά νέα παιδιά με ιδιαίτερη πίεση. Θα γίνει αυτό, θα προσπαθήσουμε
Όλο μας το είναι, το κάθε μέλος της ομάδας, να δώσει τα πάντα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο της ανόδου. Μα με το που υπογράφουν το συμβόλαιο, είναι δεδομένη η πίεση, γιατί υπογράφουν σε ένα μεγάλο σύλλογο. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα κάνουν πρωταθλητισμό στο πρωτάθλημα που κακώς βρίσκεται εκεί ο Ηρακλής, και φταίνε άλλοι γι' αυτό, κατά την άποψή μου, αλλά τα λάθη του παρελθόντος, αλλά και ο τρόπος που ο Ηρακλής κυνηγήθηκε. Είναι δεδομένο και αυτά τα παιδιά, όποια και αν είναι η ηλικία τους, ότι από τη στιγμή που βάζουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, την τσίφρα τους, ας πούμε, στο συμβόλαιο, τελειώνει εκεί. Ξέρουν ότι θα έχουν πίεση. Πολύ σωστά. Δεν είναι. Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι το γνωρίζουν και πλέον και τα παιδιά. Και η περσινή χρονιά ήταν ένα ωραίο παράδειγμα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για τα νέα, τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά τα οποία μείνανε στην ομάδα μας, για να καταλάβουν τι έχει να επακολουθήσει, τι έχει να μας δώσει και η φετινή χρονιά. Δεν φοβάται κανείς να πει την λέξη άνοδο, δεν φοβάται κανείς να πει τη λέξη πρωταθλητισμό. Απλά πάντα προσγειωμένα και πάντα μεθοδικά. Αυτή είναι η δική μου σκέψη και η δική μου φιλοσοφία. Δεν μπορεί κάτι που ξεκινάει από το 0 την περσινή χρονιά να θέλουμε να φτάσει στο 100. Πάει σιγά σιγά, πάει βήμα-βήμα, με κινήσεις σωστές και μεθοδικές, που σίγουρα θα οδηγήσουν στον πρωταθλητισμό. Και είναι και τυχερά αυτά τα παιδιά, γιατί πρώτον έχουν ένα πολύ καλό προπονητή δίπλα που τους βοηθάει και τους αγαπάει πάρα πολύ από ό,τι έχουν πληροφορηθεί. Και έχουν και έναν σπουδαίο άνθρωπο που διοικεί. Έναν άνθρωπο που βάζει το χέρι στην τσέπη, έναν άνθρωπο ρομαντικό που τους αγαπάει. Αγαπάει και αυτό που κάνει δηλαδή. Δεν είναι το βλέπει μόνο επιχειρηματικά. Έχει και αγαπάει το ποδόσφαιρο και αγαπάει τον Ηρακλή. Είναι τυχερά. Αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ αρχικά για τα καλά σας λόγια. Νομίζω ότι σε αυτό έχει στηριχτεί από πέρσι, για την περσινή σεζόν, όλη η ομάδα. Στην αγάπη μεταξύ των μελών, στις αληθινές σχέσεις, θα έλεγα εγώ. Γιατί η αγάπη είναι κάτι το οποίο μπορεί έτσι να είναι και λίγο παρεξηγημένο, είναι πώς το αισθάνεται ο καθένας. Υπάρχει ο σεβασμός, η εκτίμηση. Το αν τους αγαπώ εγώ, νομίζω ότι το αισθάνονται, και αν το παρατηρεί και ο κόσμος, εμένα μου αρέσει. Αλλά θα ήθελα να σταθώ κυρίως στην διοικητική αγάπη και προστασία που υπάρχει, που θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Πραγματικά υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται της διοικητικής προσπάθειας, ο κ. Ευγενίου, ο οποίος ως άνθρωπος είναι έτσι, ο οποίος δείχνει σεβασμό, σέβεται ρόλους, ακόμα και εμάς τους προπονητές. Υπάρχει ιεραρχία και το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές, ότι ακόμα και σε δύσκολα αποτελέσματα, σε όχι καλά αποτελέσματα, έχει έρθει μέσα στα αποδυτήρια να τους συμπαρασταθεί. Ναι. Εγώ όμως θα προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί, θα βάλω και το τεχνικό team, είμαστε όλοι τυχεροί και ευλογημένοι που βιώνουμε αυτή την κατάσταση, γιατί και έχουμε συμπαραστάτη αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος σιγά σιγά αντιλαμβάνεται την καθαρή προσπάθεια που γίνεται την περσινή σεζόν. Και όλο και περισσότερο το ενισχύει. Χωρίς αυτούς, χωρίς να θέλω να δείχνω στοιχεία οπαδισμού και να λέω καλά λόγια, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγάλες ομάδες, χωρίς την ενίσχυση του κόσμου, χωρίς τη δυναμική του κόσμου, δεν μπορούν να είναι μεγάλες ομάδες. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε με τον προπονητή της ομάδας, μιας και έχει την τύχη, νομίζω έτσι είναι, να διαχειρίζεται αυτές τις νεαρές ηλικίες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, ο μεγαλύτερος συντελεστής δυσκολίας για έναν προπονητή με αυτά τα παιδιά αυτήν την χρονική στιγμή, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ένας προπονητής στη διαχείριση, όσον αφορά στη διαχείριση αυτών των παιδιών, εννοώ. Ναι, θα σας πω κάτι. Όταν το καλοκαίρι έκανε η ομάδα το φάκελο αδειοδότησης, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι, και έτσι πρέπει να λειτουργούν, ότι η ομάδα θα πάρει την αδειοδότηση και θα μπορεί να κάνει ελεύθερα τις μεταγραφές που θέλει. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκανα το πλάνο, όλο το προπονητικό team έκανε το πλάνο με αδειοδότηση και χωρίς. Όταν ήρθε η απόφαση πίσω ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε αδειοδότηση και ότι θα παραμείνουμε με αρκετά νέα παιδιά και θα επιλέξουμε ακόμα περισσότερα νέα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν με στεναχώρησε καθόλου. Γνωρίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν δίψα κίνητρο. Όμως το μόνο μειονέκτημά τους, και γι' αυτό τρέχουμε και υπάρχει και μια διαχείριση σε όλα τα πράγματα, στις δηλώσεις, στο πώς θα πρέπει να βγουν κάποια πράγματα για αυτά τα παιδιά, είναι το πόσο γρήγορα θα αντιληφθούν το βάρος αυτής της ομάδας και πώς θα διαχειριστούν. Τους λείπει λοιπόν η εμπειρία, και μάλιστα για μένα έμπειρος δεν είναι αυτός
ο ποδοσφαιριστής ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι αυτός ο οποίος αναλύει αυτά που του συμβαίνουν με σωστό τρόπο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα εμείς με αυτά τα παιδιά την περσινή σεζόν, και νομίζω και γι' αυτό το λόγο βλέπαμε βελτιωμένη εικόνα παιχνίδι με παιχνίδι, και μάλιστα στο δεύτερο γύρο να βλέπουμε μια ομάδα που να γνωρίζει το τι θέλει μέσα στο κήπεδο και να μπορεί να διαχειρίζεται και πράγματα και καταστάσεις. Ίσως λοιπόν αυτό το οποίο θα ήθελα από τα νέα τα παιδιά, ή τουλάχιστον θα λέγανε ένας μικρός προβληματισμός που ξέρουμε να τον αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό. Το να αντιληφθούν το βάρος και την ευθύνη της όλης κατάστασης, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το καταφέρουμε και αυτό. Μάλιστα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, καλή δύναμη καταρχάς, να έχετε υγεία όλοι και να προκύψει πιο εύκολο το έργο από αυτό στη διάρκεια της χρονιάς, από αυτό που πιστεύετε όλοι στον Ηρακλή, δηλαδή πιο εύκολα να φτάσει στον πρωταθλητισμό και την άνοδο μέσα στη σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.